Γεια σας, καλώς ήρθατε και απόψε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε στο Σμαράγδας Beauty Secrets. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Σμαράγδα, αν ακολουθήσετε το συγκεκριμένο κανάλι θα βλέπετε κάθε Κυριακή στις 9.30 νέο βίντεο με διαφορετικό θέμα που πάντα έχει ενδιαφέρον. Εάν σας αρέσει το συγκεκριμένο βίντεο κάντε like, εγγραφή πατώντας και το καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα από τα βίντεο που ανεβάζω και επίσης θα με βρείτε και στο Instagram Σμαράγδα Κύρογλου. Στο σημερινό βίντεο θέλω να μοιραστώ μαζί σας ιδέες για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα κοσμήματά μας ή να τα καθαρίσουμε, να τα διορθώσουμε αφού έχουν υποστεί κάποια φθορά. Και είναι θεωρώ η ιδανική περίοδος για να σας δείξω πώς θα τα καθαρίσετε, γιατί ο βασικότερος λόγος που κακοποιούνται και χάνουν την ομορφιά και τη λάμψη τους στα κοσμήματά μας είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε, τα προϊόντα σώματος. Οπότε λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, κάθε μέρα, μπανιαρίσματα, ντουζάκια, κρέμες σώματος, και κάνουμε το λάθος να χρησιμοποιούμε και να φοράμε τα κοσμήματά μας κατευθείαν μόλις φορέσουμε και την κρέμα σώματος, χωρίς να προλάβει καν να στεγνώσει. Έτσι λοιπόν, οι κρέμες σώματος και τα λάδια καταστρέφουν την όψη των κοσμημάτων μας. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο λάθος που κάνουμε είναι το άρωμα. Θα πρέπει λοιπόν με πάρα πολύ προσοχή να βάζουμε άρωμα και στη συνέχεια να τοποθετούμε τα κοσμήματα ή να βάζουμε σε σημεία που δεν έχουμε φορέσει το αγαπημένο μας κόσμημα για να μην το χαλάσουμε. Επίσης, ένας άλλος τρόπος για να προστατεύετε τα κοσμάτά σας είναι να τα τοποθετείτε μόνα τους σε πουγκάκια, σε κουτάκια, ένα-ένα το καθένα μόνο του ή έστω σαν σετάκια το κολλιέ με το σκουλαρίκι, το εν πάση περιπτώσει, γιατί έτσι δεν χτυπιούνται, δεν γρατσουνιούνται και δεν χάνουν τη λάμψη τους. Μπορεί να πέρασε η περίοδος του καλοκαιριού και να αφήνουμε πίσω τη θάλασσα σιγά σιγά, ωστόσο πολλοί από εμάς έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουμε έστω σε πισίνα. Οπότε εκεί σε εκείνη την περίπτωση πρέπει πριν πούμε στην πισίνα να αφαιρέσουμε τα κοσμήματά μας, διότι το χλώριο τα καταστρέφει επίσης. Και κάτι που ακούγεται απλό και κάτι που μπορεί να μην έχουμε κάνει στο μυαλό μας, ακόμα και ο υδρότας μας οξυδώνει τα κοσμήματα. Άρα λοιπόν, πριν από το γυμναστήριο, πριν από έντονη σωματική άσκηση, ιδανικά επίσης βγάζουμε τα κοσμήματά μας. Εκτός λοιπόν από όλες τις οδηγίες που σας έδωσα για το πώς μπορείτε να τα προστατεύσετε, τι θα κάνουμε αν μας ξεφύγει και φορέσουμε κάποιο κόσμημα όπως εγώ φόρεσα ένα τα αγαπημένα μου και είχε εκείνη την ημέρα ζέστη και είχα βάλει όντως και κρέμα σώματος και από τη Διασύνη το φόρεσε κατευθείαν και ήρθα και ίδρωσε στην πόλη και το κόσμημά μου σχεδόν άλλαξε χρώμα και κακοποιήθηκε και έγινε πάρα πολύ μουντό. Θα σας δείξω λοιπόν ένα πάρα πολύ απλό τρόπο, πάρα πολύ εύκολο τρόπο με πράγματα, με υλικά που έχετε ήδη στο σπίτι σας για να καθαρίσετε και να επαναφέρετε τη λάμψη του κοσμημάτου σας. Είναι το κόσμημα το οποίο θα καθαρίσω. Όπως βλέπετε έχει υποστεί πολύ μεγάλη φθορά το χρώμα του, πολύ μεγάλη αλλίωση η εμφάνισή του. Δεν είναι ασημένιο, δεν είναι ξεκάθαρα ασημένιο, είναι σε χάλκινους τόνους. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα έχω να σας πω ότι εκτός από την οδοντόκρεμα μπορείτε να τα καθαρίσετε χρησιμοποιώντας και κέτσαπ. Την κέτσαπ λοιπόν του εμπορίου, αντί να χρησιμοποιήσετε οδοντόκρεμα, εάν είναι μπρούντζινα ή χάλκινα τα κοσμήματα που θέλετε να καθαρίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κέτσαπ, αυτή που χρησιμοποιούμε στα μακαρόνια. Την κέτσαπ που μπορείτε να βρείτε παντού. Μια πολύ οικονομική και θα κάνετε επίσης πολύ εύκολα τη δουλειά σας. Ωστόσο τώρα, εμείς θα χρειαστούμε μόνο μία οδοντόκρεμα, μία παλιά μαλακιά οδοντόβουρτσα και ένα πλαστικό ποτηράκι. Μέσα στο πλαστικό ποτηράκι θα βάλω οδοντόκρεμα, επαρκή ποσότητα, τόση όσο να καλύψει το κόσμημα. Προσθέσω μέσα το κόσμημά μου, αυτό που θέλω να καθαρίσω. Έχω φορέσει γάντια όπως βλέπετε, ιδανικά, και θα προσέξω να πάει παντού σε όλο το κόσμημα η οδοντόκρεμα. Στη φάση αυτή, αφού έχει καλυφθεί με οδοντόκρεμα, θα το αφήσω περίπου για 5 λεπτά, όχι παραπάνω από 5 λεπτά. Επόμενο βήμα, με την οδοντόβουρτσα, παίρνουμε το κόσμημα και αρχίζουμε να το τρίβουμε από όλες τις μεριές πάρα πολύ καλά. Επόμενο βήμα, σε ένα μπολ με χλιαρό νερό, εγώ χρησιμοποιώ ποτηράκια μιας χρήσης, θα το βάλουμε μέσα για να φύγουν τα υπολείμματα της οδοντόκρεμας, να καθαρίσει. Και στη συνέχεια, στο τελευταίο ξεύγαλμα, θα το βάλετε είτε πάνω σε ένα χαρτί κουζίνας απορροφητικό, είτε σε μια παλιά καθαρή πετσέτα την οποία χρησιμοποιείτε, την οποία έχετε για τέτοιες χρήσεις.
κοιτάξτε πόσο έχει καθαρίσει. Είναι ένα άλλο κόσμο. Ένα κόσμο αξιοπρεπέστατο, καθαρό, το οποίο αξίζει να το φορέσουμε με τα αγαπημένα μας ρούχα και να στολίσουμε κάθε μας εμφάνιση. Αυτός ο τρόπος που σας έδειξα το πώς να καθαρίζετε τα κοσμήματά σας είναι πολύ απλός, γρήγορος, εύκολος, οικονομικός και αποτελεσματικός. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί τρόποι με υλικά που υπάρχουν πάντα σχεδόν στο σπίτι μας. Ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορείτε σε ένα λεκανάκι να βάλετε χλιαρό νερό, λίγες σταγόνες απορρυπαντικό υγρό πιάτων, να βάλετε τα κοσμήματά σας για 5 λεπτάκια και στη συνέχεια να τα αφαιρέσετε και να τα ταμπονάρετε απαλά με χάρτη κουζίνας. Αυτή η περίπτωση φυσικά είναι για πιο τακτικό καθαρισμό. Ένας άλλος τρόπος είναι χρησιμοποιώντας μαγειρική σόδα. Μαγειρική σόδα που σχεδόν πάντα έχουμε στο σπίτι μας, μαλακιά οδοντόβουρτσα την οποία χρησιμοποίησαμε και σε αυτή την περίπτωση και είναι απαραίτητη για να βουρτσίσουμε και να περιποιηθούμε το κόσμημά μας, και χλιαρό νερό. Σε αυτή την περίπτωση βουτάμε την οδοντόβουρτσα στο μπολάκι που έχουμε βάλει χλιαρό νερό και στη συνέχεια μέσα σε ένα κουτάκι που έχουμε προσθέσει μαγειρική σόδα. Οπότε λοιπόν η οδοντόβουρτσα εμποτίζεται με τη σόδα και με απαλές κυκλικές κινήσεις καθαρίζουμε το κόσμημα. Αφού περάσουμε πολύ καλά όλο το κόσμημα με την οδοντόβουρτσα, το έχουμε τρίψει, το έχουμε περιποιηθεί, στη συνέχεια βουτάμε το κόσμημά μας σε ένα μπολάκι με καθαρό πλέον χλιαρό νερό, το αφήνουμε να στεγνώσει σε χαρτί κουζίνας και παράλληλα το ταμπονάρουμε για να μην μείνει καθόλου υγρασία. Όλα όσα προείπα αφορούν τον καθαρισμό κοσμημάτων τα οποία είναι απλά και δεν έχουν πάνω τους κάποιο λίθο, κάποιο πολύτιμο λίθο, κάποια φυσική πέτρα. Στην περίπτωση αυτή δεν ξέρουμε πώς θα δράσει το φυσικό υλικό, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα δράσει ούτε σε συνδυασμό με την οδοντόκρεμα, ούτε σε συνδυασμό με τη σόδα. Άρα, εάν έχετε κοσμήματα τα οποία πάνω έχουν λίθους και δεν πολύτιμους, ή αν έχετε χρυσά καλά κοσμήματα, ιδανικά μην επιχειρήσετε μόνοι σας να τα καθαρίσετε στο σπίτι. Έχουν την αξία τους, οπότε δώστε τα σε ένα κοσμηματοπωλείο, το οποίο αναλαμβάνει τον καθαρισμό κοσμημάτων. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι όλα όσα σας είπα και αφορούν τα σημαίνια σας κοσμήματα, αφορούν και τον καθαρισμό γενικότερα σημαίνιων προϊόντων. Αν έχετε δηλαδή κάποια κυροπήγια, κάποια βάζα, κάποια μπόρδια κοσμητικά τα οποία είναι ασημένια, μπορείτε κάλλιστα με τους ίδιους τρόπους που σας είπα να τα καθαρίσετε. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, να σας φάνηκε χρήσιμο και θα χαρώ πάρα πολύ στα σχόλια να μοιραστείτε και δικές σας ιδέες, δικούς σας τρόπους καθαρισμού κοσμημάτων. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο λοιπόν στα σχόλια να δούμε διαφορετικούς αποτελεσματικούς τρόπους. Εάν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, κάντε like, εγγραφή πατώντας και το καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα από τα βίντεο που ανεβάζω και επίσης μην ξεχάσετε ότι θα με βρείτε στο Instagram Σμαράγδα Κύρογλου. Σας αγαπώ, σας φιλώ και θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή στις 9.30 με νέο θέμα. Γεια σας!